Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλες και όλους, τις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες και τους φίλους μας που βρίσκονται εδώ και βρίσκονται αλλού και στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτήν την γιορτή της Ορθοδοξίας. Αυτές είναι μέρες χαλάρωσης, αλλά οι γιορτινές μέρες είναι πάντα και μέρες τις οποίες πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα και από το δικό μας περιβάλλον τους άλλους ανθρώπους. Άλλωστε αυτό είναι και ένα από τα μηνύματα των ημερών. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συμπερίληψη, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ποτίζει τις καρδιές μας. Εμείς εδώ στον Δήμο Ηρακλείου συνεχίζουμε την προσπάθεια την οποία έχουμε αναλάβει και θεωρώ ότι και εμείς επίσης υπηρετούμε αξίες όπως αυτές μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους. Με την ευκαιρία θα ήθελα να επαναλάβω και την έκκλησή μου να αποφύγουμε την χρήση των βεγγαλικών το βράδυ της Ανάστασης. Αυτό είναι μια συνήθεια, θα έλεγα, δεν είναι όμως ένα έθιμο. Είναι μια συνήθεια που εγκυμονεί κινδύνους και σε κάθε περίπτωση δημιουργεί μια διαταραχή και σε πιο ευαίσθητους ανθρώπους, αλλά και στα ζώα, και βεβαίως εγκυμονεί κινδύνους και για τη σωματική ακεραιότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι καιρός να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, και το ξέρω ότι αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν μπορέσουμε αυτό το μήνυμα να το διαδώσουμε και να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε, θα έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Και επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνεται και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, για τους άστεγους και τώρα τις γιορτές του Πάσχα. Ναι. Όχι μόνο το μυαλό μας, αλλά σε ό,τι αφορά και τον Δήμο και η πράξη μας, πηγαίνει βέβαια στην κατεύθυνση αυτών που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, και ξέρετε, εκεί είναι όπου πολλές φορές συναντάς και την περισσότερη μοναξιά. Οι άνθρωποι που τους λείπουν πολλά πράγματα. Μπορεί να τους λείπει ακόμα και η συντροφιά, και αυτά πρέπει να τα συνδυάζουμε, την συντροφικότητα με την υποστήριξη των ανθρώπων και σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την βασική τους διαβίωση. Σήμερα είχα την ευκαιρία και θα έλεγα τη χαρά να βρεθώ στο Κεκυφαπή των Δειλινών και να μιλήσουμε εκεί πολύ και να μοιραστούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει το δικό τους στέκι. Είναι κυρίως άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αυτοί, αλλά αυτό που διαπίστωσα είναι ότι έχουν ζωτικότητα, έχουν ζωντάνια, έχουν ενέργεια μέσα τους, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να βλέπουμε γενικά τους ανθρώπους, ακόμα βεβαίως τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Πρέπει να τους εμπλέκουμε στην ζωή της πόλης με έναν ενεργητικό τρόπο, και πιστεύω ότι είναι πολύ έτοιμοι γι' αυτό.